Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Διαβάζουμε αυτή την Αντούλα Τζάνι του Β5. Oh, 17 Νοεμβρίου 1973. Μια χρονολογία σταθμό για όλους τους πραγματικούς Έλληνες, για όλους τους πραγματικούς δημοκράτες. Η χρονιά του Πολυτεχνείου, η χρονιά του Αγώνα και της Βάλης κατά της φασιστικής γούντας των συνταγματαρχών. Οι συνταγματάρχοι μια μικρή μερίδα ανθρώπων πίστευαν πως μπορούσαν να μαθαίνουν κάτω από τις διαταγές. Μέχρι που κάποιοι φοιτητές, κάποια παιδιά, τα δικά μας παιδιά, αποφάσισαν να ορθώσουν το ανάγκημα μπροστά σε αυτά τα τέρατα. Ξεσηκώθηκαν με μόνο τους όπλα τα χέρια και ασπίδαν τα κορμιά τους. Και καλούσαν όλους όσους μπορούσαν, όσους αγαπούσαν την πατρίδα και την ελευθερία, να τους βοηθήσουν. Ζητούσαν συμπαράσταση, δεν ήθελαν όπλα. Ακόμα και στους στρατιώτες που είχαν ταχθεί ενάντια τους, γιατί όχι πως ό,τι κάνουν το ήθελαν, τους φώναζαν αδέρφια. Τη φωνή από τον ερευνητικό ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργούσε μέσα στο Πολυτεχνείο ζητούσε βοήθεια, φάρμακα, ρούχα και τρόφιμα για τους τραυματίες. Και ο κόσμος ξαφνικά ξεκίνησε στους δρόμους. Δεν άνοιξε το σηκώ και ενώθηκαν όλοι μαζί. Γέροι, νέοι, παιδιά και φοιτητές έγιναν ένα σώμα, μια ψυχή. Είπαν όχι στους φασίστες, όχι στα τάγκ, όχι στην τρομοκρατία. Είχαν για σύνθημα ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Τόσο πολλοί τους είχαν λύσει τα χρόνια της δικτατορίας. Είχαν ιερό καθήκον αυτά τα παιδιά για αυτούς τους ίδιους και τους γονείς τους, για όλους εμάς αργότερα, να μας επιστρέψουν ότι είχαμε χάσει. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτά τα παιδιά που έχασαν το αίμα τους για όλους εμάς. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε αυτές τις φανάτες που έκλειγαν πάνω από τα πτώματα των παιδιών τους. Αλλά ήταν υπερήφανες, έστω και για το χαμό τους. Είναι ιερό μας καθήκον να μην ξεχάσουμε εκείνο το ξεσηκωμό. Να μην το δούμε σαν μία μέρα που κάτι πρέπει να γιορτάσουμε, κάποια τραγούδια να πούμε, κάποια συνθήματα να φωνάξουμε. Και 17 Νοεμβρίου πρέπει να μείνει χαραγμένη μέσα μας πραγματικά σαν ημέρα σταθμός. Είναι υποχρέωσή μας να προβληματιζόμαστε αν δικαιώθηκαν οι αγώνες εκείνων και μακάρι ποτέ να μην καταλήξουμε στους υπέρους όπως θυσιάζουν και ανάλυτα. Ας κάνουμε λοιπόν τα ικανικά τους ιδανικά μας, τις δικαιώσεις του αγώνα, τις υποχρέωσή μας, σκέψη μας, τρόπο ζωή μας. Αδέρφια, οι Έλληνες απέτυχαν, αποδεικνύουν και θα αποδεικνύουν ότι δεν ζουν κάτω από κανένα ζυγό, είτε ντόπιους είναι είτε ξενοφερμένοι. Τιμή λοιπόν και δόξα στους νεκρούς μας, εκείνους που πάντα θα φυλάνε τους τροχοφύλους.
Πατέρας Παπά διαβάζει κοντοβήμα Μαρίνα, μαθήτρια του Β2. Σκοτωμένος που δεσέχει Νοεμβρίου. Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα γίνεται. 18 χρονών ήτανε δεν ήτανε. Και να έχω εγώ πουλιά, φτερά στα χέρια μου και εσύ το σπιτάκι σου και έγλαξα με το χιλικό στο πεζουλάκι και τα παιδιά μας ξέλεξα να στήσουνε το μέλλον. Η μάνα σου το περιμένει και δεν έρχεται. Η άνοιξη του πέσει και δεν την ξέρει πια. Τις πλεύες του αίμα σταματημένο και πικρό και λύσπασμένο κόσμο και σφαιριασμένο πάνω. Για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο και εσύ γαλήφανο χαμόγελο στο στόμα σου και να έχουν τα παιδιά μας το δικό τους είδος. Εκείνη τη νύχτα της Όλγας Μακροπούλου διαβάζει Κωνσταντίνα Βρακά, μαθήτρια του Β1. Ο ήλιος είναι χαθή, ξεχύθηκε η νύχτα, μα τα νιάτα πλημμύρισαν, ήρθε το φως. Μέσα στην καρδιά μια ελπίδα, στο στόμα μια φωνή, παιδιά. Το χώμα νοχό, την δροσιά της νύχτας, βάστηκε κόκκινο θέμα των παιδιών που μεταστήθη μπροστά από εσένα. Με μια ελπίδα στην καρδιά, με μια φωνή στο στόμα, λεφτεριά για τη λευτεριά, εκείνη τη νύχτα. Στους νέους ιερεολογίτες, του Γιάννη Μολυβιάδη, διαβάζει Σουάνια Κατερίνη, μαθήτρια του ΓΑΜΑ 4. Το χρονικό της εξέγερσης, Α μέρος, η Δήμου Χριστίνα από το Γ 1. Θα επιχειρήσουμε τώρα να δώσουμε μια συνοπτική αλλά συστατική εικόνα εκείνων των ημερών. Το χρονικό των γεγονότων, την ατμόσφαιρα και τα πιο ουσιαστικά χαρακτηριστικά του Νοέμβρη του 1983. Ο πρώτος σταθμός του κινήματος του Νοέμβρη αρχίζει με το μνημόσυμο του Γεώργου του Παπαδρέου. Πάνω από 5.000 άνθρωποι μαζεύουν, φωνάζουν. Ελευθερία. Έξω οι Αμερικάνοι, κάτω ο φασισμός. Τότε ακούστηκε και για πρώτη φορά το σύνθημα. Εσές βασανιστές. Η αστυνομία πηδιάζει από αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Οι συγκρούσεις με την αστυνομία αρχίζουν. Οι διαδηλώσεις μεταφέρονται σε πολλά σημεία των Αθηνών. Οι διαδηλωτές οπισθοχωρούν και επιτίθενται ολόκληρη την ημέρα. Καταπατώντας πλέον ανοιχτά την κουτική ενωμιμότητα. Εκατοντάδες τραυματίες. 30 άνθρωποι συλλαμβάνονται. 8 Νοεμβρίου 17 διαδηλωτές δικάζονται. Νέες μου διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία. Το μνημόσυνο λοιπόν του Γιώργου Παπαδρέου έδωσε την αφορμή για το ξεκίνημα μιας κατάστασης πολύχρονων πολιτικών διαδικασιών. Συγκεντρώσεις, μικρές διαδηλώσεις, συγκρούσεις με την αστυνομία, άνθρωποι να πηγαίνονται στους δρόμους, αλληλεγγύα, έδωσε και χωρίς καμία προφυλάξη τη δύση. Ένας νευρικός παραγωγισμός αναμονής. Να τα εξωτερικά πολιτικά γνωρίσματα και ψυχολογικά συμπτώματα εκείνο των ημερών. Πολύ ενδεικτικά στην αρρώστια της πολιτικής δημοκρασίας. Τα γεγονότα της 4ης Νοεμβρίου, ο Ανδρέας Παπαδρέου καθαρακτήρισε από φασιστική καμπή στον απελευθερωτικό αγώνα του ελληνικού λαού. Στις ειδήσεις, το έντυπο που εξέζεται τον πάτο του εσωτερικού, διαβάζουμε την δήλωση του Ανδρέου Παπαδρέου. Η επέμβαση του κρατού και της αστυνομίας και η χρήση ομής βίας στην αντιμετώπιση του λαού των Αθηνών αποτελούν τρανή απόδειξη για το συνεχιζόμενο καταπιεστικό χαρακτήρα του στρατιοκρατικού κρατητών. Αποτελούν επίσης απόδειξη πως η αδιαλυσία του λαού κλιμακώνεται. Πως έχει βαθιές ρίζες η απόφαση είναι να προχωρήσει στην αναμέτρηση με τις δυνάμεις της αποχής της πατρίδας. Σε άκου Αλεξάνδρα, μαθήτρια του Β5, του Α5. Ανώτατες σπουδές, σταματήσανε τα μαθήματα. Να κάνουμε ανώτατες σπουδές στους δρόμους. Οι αρχιτέκτονες στήσουν το φράγμα. Οι γιατροί μαθαίνουν τον κόσμο. Οι νομικοί κάνουν πρακτική εξάσκηση στο δίκτυο. Οι μηχανικοί κατασκευάζουν χιλιόμετρους. Οι φυσικοί ελέγχουν τη σύνθεση του αίματος. Οι ζωγράφοι, με το καβαλέτο του στη μέρα μπροστά στα τάγκ, ζωγραφίζουν τον θάνατο. Το
ελληνικό της εξέλιξης, Β' μέρος, διαβάζει ο Δακούκης Παναγιώτης, μαθητής του Γ' 1. Η απόφαση του λαού για αναμέτρηση εκδηλώνεται λίγες ημέρες μετά, στις 14 Νοεμβρίου. Όταν εκείνο το μεσημέρι, ο μάθος φοιτητών κατηγόρησε από το Πολυτεχνείο κανέναν δεν φανταζόταν ότι θα επακολουθούσε. Οι σκέψεις του Σιώδη που έτρεχαν συνεπαρμένοι από τις σκέψεις της διαδήλωσης δεν φαίνονταν στο μυαλό του ότι η ενέργειά του θα γινόταν στην Ελλάδα μια τεράστια πυρκαγιά. Ακόμα, και ύστερα από την πρώτη ημέρα, τίποτα δεν έδινε ότι το φοιτητικό κίνημα θα έπαιρνε θέση στη στάση. Ένα κίνημα, ωστόσο, από το πρώτο βράδυ και προχωρήσει πολύ πιο πέρα από ό,τι φανταζόταν και ο Σιώδης. Ήταν τέτοια η συζόρυξη και τα αποθέματα των εκπληκτικών υλών που τίποτα δεν μπορούσαν να σταματήσουν να αναπτυχθούν. Από την πρώτη λοιπόν ημέρα της κατάληψης, εκδηλώθηκε μια αυτοδοξία της συμπαράστασης του λαού με τις ενεργειώδεις και τους δυνατούς στρατευμάτων του πληθυσμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου μεταφέρεται στις φωνές των συγκεκριμένων φοιτητών σε ολόκληρη την Αθήνα, αποτέλεσε το φασιστικό παράγοντα συγκέντρωσης και επιτάχυνσης σημαντικής κίνησης. Η Αθήνα εκείνες τις ημέρες είχε μεταφερθεί σε ένα υπέρχιο με ισχυρές δονήσεις, σε σύγχρονο ολοένα πατήδερα στρώματος πληθυσμού. Ο αριθμός των εξεγερθέντων αυξάνει με ταχύτητα γεωμετρικής προόδου. Ο γιγάντης αυτός κυκλώνας αρχίζει να τραντάζει όλες τις περιοχές της ελληνικής κοινωνίας. Τα πρώτα συμπτώματα μετάδοσης του στην ελληνική τάξη γίνονται καθαρά. Ο αριθμός της μετοχής των εργατών αυξάνει με καταπληκτική ταχύτητα. Οι οικοδόμοι ετοιμάζονται να κατέβουν σε απεργία. Το σύστημα της γενικής απεργίας έχει φτάσει σε πολλά εργοστάσια και συζητείται. Τα Μέγαρα έχουν εξεγερθεί και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα εθνική των αγώνων. Παντού φωτιές. Οι άνθρωποι είναι έξω στους δρόμους. Άκου τους πυροβολισμούς.
Ο λαός κατέλαβε το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και την Ομαρχία Αττικής. Δεν τους νοιάζει τη ζωή τους. Να μπορούσες να το δεις, να μπορούσες να το δεις. Η κατάσταση δεν αφήνει άλλο περιθώριο στον Αριστό Παπαδόπουλο να συνεχίσει το στιγματισμένο παιχνίδι της φιλελευθερωποίησης. Δείχνοντας σκούτα το αριθμό του πρόσωπο, επιτύχεται με απροκάλυπτη βιαιότητα και κυκλοβία. Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν μεταβληθεί σε πεδίο αιματηρών συγκρούσεων. Παντού έχουν υψωθεί οδοκράματα και πραγματοποιούνται ηρωικές και πλήρες συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία και το στρατό. Στις τα ξημερώματα εισβάλλει το τάγμα στο Πολυτεχνείο. Ιστορική θα μείνει η τελευταία φράση του υπουργικού ραδιοφωνικού σταθμού. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Την επόμενη μέρα η Χούντα εξαπολύει ένα μαζικό κύμα τρομοκρατίας και συλλήψεων. Τα στρατιωτικά αναδημοθέτα τον αποφασίζομαι και διατάσσομαι, διαδέχονται το ένα το άλλο. Ωστόσο ο λαός δεν έχει τη διάρκεια της τυχής δαμάχης. Σε πολλά μέρη των Αθηνών πραγματοποιούνται συγκρούσεις και παντού ατυχεί η κραυγή, δολοφόνοι. Σε εκείνες τις μέρες ο λαός έμαθε ότι όταν αγωνίζεται υπάρχουν αποτελέσματα. Σε αυτό το μεγάλο κύμα γινών των ημερών δεν πρέπει να ξεχνάνε σήμερα. Ανοίγει λοιπόν η σχολή. Η
ανακοίνωση είναι σοφή. Τα μαθήματα, οι καθηγητές και οι συνηθιστές. Παρόντως, τα μαθήματα αιωρούνται σαν κάτι ακέραιο. Για όσους, κανένας δεν θυμάται τι ακριβώ σημαίνει ένα πρωινό γεμάτο μαθήματα σε μια τάξη γεμάτη παιδιά. Γιατί αυτή εδώ η τάξη είναι σχεδόν άδεια. Πρώτη σειρά καινή. Ο Ανδρέας, ο Αλέκος, ο Βαγγέλης, ο Στέλιος, ο Μάνθος, η Αγγελική, ο Περικλής και η Έντι Λιόρ. Γιατί δεν κάθεται κάποιος πρώτη σειρά, ο καθηγητής είναι καινούριος. Έχει φανερή αμηχανία και ψάχνει τα χαρτιά του. Ανδρέα δεν άκουσε, λέει δυνατά. Πάση. Αλέκος μαυρί, γεννό. Φύγει και επιμένει. Βαγγέλης, δηλαδή ευάζερος, ανακρέωτος. Σηκώνεται το κεφάλι του κατά πάνω στη σιωπή. Αποουσιάζουν, είναι νεκροί, λέει η σειρά ένα πολύ. Πώ διαλυστέ, μνημόνιο και νόσο καθηγητή. Εσείς πώ διαλυστέ, ποιο είστε, δεν σα ξέρουμε. Εμά οι καθηγητέ μα είναι στη φυλακή. Οι φωνέ είναι σταθερέ και δεν τρέχουν. Είμαι ο καθηγητή. Από σήμερα θα έχετε μαζί μου 8 ώρε μάθημα την εβδομάδα. Και ξανασκύβει στα χαρτιά του. Οι νεκροί είναι πιο πολύ από απόλυτες. Είναι παρόντες και τρέχουν με μύθους στους καθηγητές. Ποιος θέλει να κάνει μάθημα σήμερα, ρωτάει ψύχνο ο καινούργιος καθηγητής. Κανένας, λέει με μια φωνή. Σηκώνονται ένας-ένας και βγαίνουν σιωπηλοί και ήρεμοι στον τρόπο. Πού πάτε, φωνάζει πίσω ο καινούργιος. Το κοιτάζουμε επίκαιρα. Αυτή εδώ η τάξη είναι γεμάτη νεκρούς. Μπορείτε, αν θέλετε, να το κοιτάξετε υπομονή και σοκουστή. Σίγουρα θα σας ακούσουν με προσοχή. Έξω ο διάδρομος μυρίζει εθέρα. Μνήμη από εθέρα. Αντιασφυξιοπόρες μάσκες και σπασμένες σαπούλες από φάρμακες. Θα έρθετε συνέδριες, λέει η συγκεκριμένη φωνή του καινούργιου που τους ακολουθεί μέχρι το προάβλιο. Το ξέρεις, μοιάζει να λέει η κίνησή τους. 3 Δεκεμβρίου 1973. Ημέρα Δευτέρα, τα ξύλινα κρανία έχουν μια αποκλείστη παράσταση από δράμα της απουσίας. Εδώ καθόταν ο Σταμάτης, εδώ η Μαρία, στη γωνία η Ελένη και ο Γιώργος. Τάχος ο Μαντικός, μιλάνε για 25 νεκρούς. Κανένας δεν ξέρει τον αριθμό σωστά. Μόνο η αριθμητική θα μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα. Ούτε καν η ιστορία. Oh,
διαβάζει μαθήτρια Γιώξη Ειρήνη το Α1. Ξεκινώντας, στίχος του Φέγγι, σπαθί, μονάχα με τον ήλιο στο μέτωπο, λάβετε τόσο ψηλά που η ποιήση θα μείνει χρεός της σας. Υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το ποίημα. Απλώνοντας το χέρι μου, δεν φτάνει ως εκεί που ωραία λουλούδια σε υψηλό χειμώνα τις μορφές σας λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου, μπροστά σε αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή. Ομιλία από τον μαθητή του ΓΑΜΑ 4, Αλέξανδρο Πέτσινο. Ο αείμνηστος γέρος δημοκρατίας εξήγουν τη μελλοντική διακυβέρνηση. Σε μια τέτοια κυβέρνηση όμως στην Ελλάδα, ο αμερικανικός υπεριαλισμός θα έφτανε εδώ σε μια περιοχή που ήταν όσο ποτέ γενική σημασία για τα στρατηγικά του συμφέροντα. Για να αποφύγει λοιπόν την επικείμενη απώλεια του δικαιώματος ελέγχου και παρεμβατισμού στην εσωτερική πολιτική της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τις προσωπικές φιλοδοξίες κάποιων εθελών και μικρόψυχων αξιωματικών, παρασκηνιακά επέβαλε στη χώρα μας την εγκαθίδρυση συχνού τυραννικού καθεστώτος στην αποφράδα εκείνη νύχτα της 21ης Απρίλη. Πολλές είναι οι εργοστασιακές ενέργειες στη διάρκεια της εκταγίας, πετυχημένες και μη, με αποκορύφωμα τον ηρωικό ξεσκομό του Πολυτεχνείου και τη μαρτυρική θυσία της σπουδάσεως της νεολαίας του Πολυτεχνείου. Μια θυσία που πρόσφερε τα νιάτα στο κομμό της κοινωνικοπολιτικής ελευθερίας, αποδεικνύοντας για πολλωστή φορά τους παρά την απειρία και την ανεδαφικότητα που τους καταλογίζουν, ένισαν τον σφιγμό του καταπιεσμένου και κουβισμένου λαού και κατάφεραν να έρθουν μέσα στον περιστάσιο. Μια θυσία που το μεγαλείο του αποκαταστάθηκε και κατοχυρώθηκε, που κινδύνευσε να πέσει κλίμα πολιτικών ή μικροκομματικών συμφερόντων κάποιων που είτε θέλησαν να την παρουσιάσουν σαν αποτέλεσμα εκφυλισμού των πολιτικών πεπιθήσεων των φοιτητών, είτε αντίθετα επαιδείωσαν τη μονοπωλιακή εκμετάλλευσή της, χρησιμοποιώντας σαν μέσο προπαγάνδας. Από τις 3 Νοέμβρη άρχισαν να σημειώνονται οι πρώτες συγκρούσεις των αρχόμενων φοιτητών, που κατηγορούνταν για οικονόμευση της δημόσιας τάξης. Η ατμόσφαιρα αναταραχής εντείνεται επικίνδυνα από τις 14 Νοέμβρη που εγκαθίδεται μέσα στο Πολυτεχνείο Συντονιστική Επιτροπή που έθεσε συναγερμό της σπουδάου σαν νεολαία. Πλήθος αντιπάλων του καθεστώτος της τυραννίας οχυρώθηκαν μαζί με τους φοιτητές μέσα στο Πολυτεχνείο και το μετέτρεψαν σε κάστρο της ελευθερίας, δηλώνοντας ξεκάθαρα την απόφασή τους να αγωνιστούν για την ανατροπή της ξενοκίνητης από τον καιρό κλειδωνιζόμενης Χούντας. Η αντιστασιακή δράση των φοιτητών αποτελεί πλέον εθνική ανάγκη, διότι η Χούντα του Παπαδόπουλου και των συντρόφων του αγωνίζεται να διασωθεί κάτω από το ιδιόμορφο πλούσιο της πολιτικοποίησης με την κυβέρνηση Μακεζίνη να αποκτήσει δηλαδή ιδεολογική οντότητα. Στις 15 Νοέμβρη συνέρχεται εκτάκτως σύγκλητος Πολυτεχνείου σε μια τελευταία προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα επειδή η ίδια προβλέπει τον τρόπο καταστολής του πολιτικού κινήματος. Την νύχτα της 16 Νοεμβρίου η Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου εκδίδει παραστατικό μανιφέστο με το οποίο ζητά την άμεση κατάρρευση του εκδοτικού καθεστώτος και την εγκαθίδρυση λαϊκής κυριαρχίας με την πλατεία κινητοποίηση του ελληνικού λαού που θα επιτυχάνονταν με τη μαζικοποίηση του φοιτητικού αγώνα. Ραδιοσταθμοί αυτοσχέδια σε κοινότητα μεταδίδουν τα μηνύματα των φοιτητών που καλούν τον λαό σε ξεσηκωμό και ζητούν τη συμπαράσταση του αγώνα του. Προσπαθούν να αποκλείσουν τις χαλαρωμένες πολιτικές κινήσεις και να γνωστοποιήσουν πως κάθε πολίτης για να είναι πολίτης πρέπει να πάρει μέρος στον αγώνα για την κατάλυση της τυραννίας. Πολλοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Στο κέντρο της Αθήνας γίνονται οδοπράγματα από αντικαταστατικούς διαδηλωτές και γίνονται συνόδευσεις και εκτός με την αστυνομία. Όλο το ελληνικό έθνος βλέπει το όνειρο για ελευθερία και ανεξαρτησία να εγγύει στην πραγματικότητα. Καμαρώνει αυτά τα νιάτα που έχουν τη δύναμη να ψηφούν τα ποιητικά του κατολικά διδάγματα, έχοντας μαζικά τους όπλα τη δυνατή τους πίστη στα ιδεώδη της δημοκρατίας, τα οποία υπερασπίζονται με απόλυτο τρόπο στα διακρίνη. Ταυτόχρονα όμως περιμένει δραματικές εξελίξεις για την ορίς καλά αστυνομία, την ομοίη βία, καθώς κανένα ενδιασμό χρησιμοποιούσε η Χούντα για την επιβίωσή της. Με αγωνία μαζεύονται το βράδυ οι Έλληνες στη σπίτια και να ακούσουν από το BBC, το ραδιοφωνικό σταθμό Μόσχας και την Deutsche Welle, τα μηνύματα των φοιτητών που αναμεταδίδονται. Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου έκαναν στους βασανισμένους κρατούμενους στην Γιάρκο, στον Άιβερ Στράτιο, σαν παρηγοριά και βάζει να αναφερόντας τις ελπίδες τους. Έφεραν και στους κρατούμενους του ΕΑ, της ΣΑ και της ασφάλειας, τα υπόρρια και την Βουλίνα, εκεί που συγκοινώδης βία σε όλο το μεγαλείο, την ήλια και ανανυπόλη των προχρηστήρων βασανιστήριων, ξυπνιόταν η πείνα, η δίψα, το κρύο. Τα άκουγε και η άκουσα τάξη των συνταγματάτων και απλαθουσιάζονταν για την ασφάλειά της. Η εξασθένιση όμως πολιτικής που χρησιμοποιούσαν σαν μέσο σταθεροποίησης, η στρατηγική πολλών αστέρων δεν επιθυμούσε στον ελληνισμό, αλλά αντίθετα θεραπεύονται και δυνάμωνε όλα αυτά τα χρόνια της ημερίας να έρθει. Ο λαός είναι ασθενής, θα καθίσει ακόμα στον κύψο, έλεγε ο Παπαδόπουλος, χωρίς αυτό να αποτελεί την αλήθεια, αλλά την επιθυμία των εμπίωτων συνταγματαρχών του στο όνομα της ελληνικής σωτηρίας. Κατάληξε το σύνταγμα.
σύνταγμα καταστρατηγούσαν τις βασικές ελευθερίες του ανθρώπου και καπήλευαν εθνικά συμφέροντα. Ενώ η Ισκανδία συμπόδιε ο κόμμα από την κατάρτιση της Δημοκρατίας και επικρατούσε η αγωνία της εξελίξης, η κατάσταση οξύνθηκε, διότι την 16η προς 17η Νοέμβρη η αστυνομία θέλησε να εκενώσει τον πύργο τους εκπληρωμένους σπουδαστές με δακρυγόνιο και πυροβολισμούς. Άοπλοι φοιτητές τραυματίζονται και από το ερωτηματικό σταθμό του Πολυτεχνείου μεταδίδεται έκκληση να προσέλθουν γιατροί με φάρμακα και κυβέρνηση αλυσίδους. Η ηγεσία της αστυνομίας ήταν η παρέμβαση του κρατού για τη διασφάλιση της μόνης τάξης με την πύρα των όπλων. Σημειώνοντα τα περισσοκούμενα θωρακισμένα άρματα μάχης κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο. Τα τάξη προχωρούν ακλόνοντα από την πύλη. Οι φοιτητές κλάζουν που κόλλησαν και ανεβαίνουν στα κυκλιδώματα και η φωνή τους γίνεται κρατή για μαρτυρία. Ο στρατός μαζί μας, όχι αίμα μεθυκό, στρατός και λαός μαζί μας, αφού να αιρεθίσουν την ανύπαρκτη ευαισθησία των στρατιωτών. Ο πομπός της σχολής μεταδίδει, εδώ Πολυτεχνείο, εδώ η φωνή των ελευθέρων αποσυρωμένων Ελλήνων και η καμπανάκι στη φύση. Στρατιώτες, είστε δικά μας αδέρφια. Ελάτε να ενωθούμε για να αποτινάξουμε το ζυγό. Έλεγχα αξιωματική φορά την τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη. Ο στρατός πάγεται στο έδρος του έθνους. Η εξουσία ανοίξει στο λαό. Η Ελλάδα τους έλεγχε. Ελάτε να ενωθούμε. Λαός ενωμένος ποτέ έγινε. Εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ η φωνή της ελεύθερης Ελλάδας. Στην πύλη ας εξυπαλούν τους φοιτητές να εγκαταλείψουν τον χώρο του Πολυτεχνείου, ενώ οι προβολείς των αρμάτων μάχης ρίχνουν αφηρητικά το εκπληκτικό τους χώρο και οι πυροσβολισμοί συνεχίζονται. Εγκατάλειψη όμως κάτω από τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, εξοδυναμούσαν με υποχώρηση και υποταγήσουν ένα πολυτεχνικό καθεστώς προδοσία του εαυτού τους και τον ελληνικό λαό. Το άρμα μάχης πλησιάζει την πύλη, μερικά παιδιά ανεβαίνουν στο κυκλίδωμα για να εμποδίσουν την προέλασή τους και φωνάζουν δυνατά για να ακουστούν. Στρατός και λαός μαζί, είμαστε άγγλοι, λένε και δείχνουν τα άλλα για τους χέρια. Προτάξεις ορμά, η πύλη υποχωρεί κατά τη δύναμη της ιδεαίνη οχήματος. Μαζί της πέφτουν και τα τρία παιδιά που έμειναν στο κυκλίδωμα. Πέφτουν ελεύθερα, όπως και έχουν στην τροφιά το ασύλλητο εκείνο θάρρος που αφανίζει το φόβο του θανάτου. Δεν ήταν η πύλη του Πολυτεχνείου που πέφτει, είναι η ξενεπίνη κούτα που εγκολμίζεται στη θέμελα. Δεν είναι μόνο η γραμμή αντιμνησίας που ακούγεται από τους φοιτητές, είναι η σπαραγμή του κουδικού θηρίου που τραυματίζεται θανάσιμο. Δεν είναι μόνο ο θρύνος μάχης του παιδί που σκοτώνεται αυτό που ακούγεται, αλλά προμηνύεται η ταφή της δικτατορίας. Αδικημένε λαέ, πάντοτε κινδυνεύεις να γίνεις όργανο για την ανάδειξη ανάξιας εξουσίας, πάντοτε καταπατούνται τα δικαιώματά σου. Πληρώνεις φόρους για να δημιουργήσεις ένα αμυντικό εξοπλισμό που θα εξασφαλίσει την ειρήνη και το βλέπεις να στρέφεται εναντίον σου. Γιατί εσύ, τραγική πατέρα, που θυμίζει το γιο σου που σκοτώθηκε από τους τάξεις, έχεις πληρώσει με τον υδρότα σου κάποιο μέρος της εμπίστευσης. Και ενώ η βία θριαμβολογεί εκείνη που διαβεύει μια ελεύθερη Ελλάδα, οι σπουδάσουν νεολαία που σαν ένας τρίτος ιερός λόγος, με τους εσκομώσεις ήρθαν στο λάβρο της δευτεριά και με τέταρτο στο τετράγωνο του Πολυτεχνείου σε προμαχώνα της εθνικής ανεξαρτησίας, σε προπήρυγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Οι συγκρούσεις με τους άλλους συνεχίζονται. Οι δήμοι και οι δολοφόνοι εκτελούν ένα από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα στην πόλη του Περικλή που έδωσε σε όλο τον κόσμο τα φώτα της δημοκρατίας και που διακήρυξε την ύψιστη αξία της ανθρώπινης ελευθερίας. Σκορπούν το θάνατο στους νέους αποβλέποντας τον αφανισμό της εθνικής και πολιτικής συνείδησης. Ξέρουν από τους γονείς την ελπίδα που εμπλακώνται στο πρόσωπο του παιδιού τους. Ξέρουν από το λαό την ανατροπή του πνοή που τον καταδικάζουν στην τακτικότητα και μαρασμό. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας έκτασε τον εθνικό μεταδίδει. Αποφασίζομαι και διατάσσομαι. Κηρύσσομαι τον στρατιωτικό νόμο κατά πάσα την επικράτεια. Σαββογιαννάκο, ο συγκριτικός νόμος κηρύσσεται με εισήγηση του πρωθυπουργού Ανδρίκα του Μαρκετίνη και ο ίδιος δηλώνει. Ο εχθρός του έθνους και της δημοκρατίας δεν θα περάσει. Ανεξάρτητα από αν η δημοκρατία θα ήταν ύπαρκτη, έχουν καταργηθεί από τους ανθρώπους που καλούμε τους εκπροσωπείς. Το άρμα μάχης στο μεταξύ προχωρεί στα 10 μέτρα μέσα στην αρχή του Πολυτεχνείου. Οι φοιτητές ξεκίνονται στους δρόμους, άλλοι συλλαμβάνονται, άλλοι τραυματίζονται, άλλοι σκοτώνονται. Τα πρώτα στοιχεία δίνουν 23 νεκρούς και 1028 τραυματίες. Η εξέλιξη του Πολυτεχνείου είναι το μεγαλύτερο θύμα για την αποσταθεροποίηση του ελληνικού καθημερινού. Σε λίγες μέρες ο Παπαδόπουλος ανατρέπει την καθηγητή σε νέα εκδοτικοτορία με αρχηγό των φαντομάτων αξιάς του Ιωαννίδη. Ο ξεσηκωμός της σπουδάσεως της νεολαίας προκάλεσε την καταγραφή της σπουδάς από τη διεθνή γνώμη και απέδειξε πως οι νέοι μένουν κοντά στις πηγές της ζωής και τολμούν αυτό που οι άλλοι δεν είναι σε θέση να αποφασίσουν. Το τελευταίο θύμα στο καθεστώ των στρατιωτικών το έδωσε το φιάσκο της στρατιωτικής συμβολής στην Κύπρο, που ήταν αποτέλεσμα των άσπρων παρεμβατικών της ενεργειών στα εσωτερικά της Μεγαλονήσου και της προδοσίας της από το καπιταλιστικό γίγαντα, τώρα που τα συμφέροντά του μετατοπίζουν. Η διαίρεση του λαού, η έλλειψη αιρετής κυβέρνησης και η αρχική αδυναμία στην οποία έχει οδηγηθεί η Ελλάδα, διοδότησαν στη χώρα μας και στη μαρτυρική Κύπρο τα γνωστά δισεπίλητα προβλήματα. Το Πολυτεχνείο βρέθηκε δεκαετίες μπροστά πέρα, ακόμη και από εμάς. Γι' αυτό και εμείς που παραμένει αγάρατο, από τα γάρα και η αρχίδο του. Εμείς γερνάμε και αυτοί μένουν διαχρονικά νέα και βιολογικά νέα. Για εμάς τους Έλληνες αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Ο άδικος μαρτυρικός θάνατος ανήκει από οποιοδήποτε σπούδα δεν έχει ταυτότητα, εθνικότητα και σημαία. Είναι ο θάνατος που δεν δικαιολογεί και δεν πρέπει να μείνει αθμόρυβος. Ακόμα και αν το χέρι της παγκόσμιας συνείδησης και της διεθνούς καταδίκης δεν είναι τόσο μακρύ για να αισθανόμαστε ένα τοπίο τα καλύπτουμε με τη σιωπή και τα διαφορία μας στα καινούργια πολυτεχνία. Οι αγώνες του ελληνικού λαού και ειδικότερα στις αγώνες των Ιάτων με τη μεγάλη προσφορά του Πολυτεχνείου του 1973 που κατέστησε αθάνατους φοιτητές, είτε νεκροί είτε όχι,
γιατί απέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι το καθεστώς της ελευθερίας και της άμεσης υποδούλωσης είναι ασυμβίβαστο με το ελληνικό φιλελεύθερο και φιλελληνικό πνεύμα. Η θυσία τους ήταν απαραίτητο στάθος και μετέπειτα ανάσταση. Μια ανάσταση που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αφού η άκρα της αμερικανικής εξάρτησης μαστίζει τη χώρα μας. Το αθάνατο μεγαλύτερο φοιτητό φανερώνει ο Γιάννης Ρίσος με την ποιότητα του. Ο παλικάρι που είπε σε μορφή την κεφαλή, δεν το σκεπάζει και η σιγρή, σκουλίκι δεν τα αγγίζει. Φτερό φυλάκι του, σταυρό σκόλο του μάτια ψήλου και σμήνει τους ουρανούς αγγίους και τους ουρανούς αγγέλους. Εξάλλου, τα όσα δημοσίευσα ως τις αρχές του 1963
27 και η κατοπινή στάση μου δεν έχω δημοσιεύσει τίποτε στην Ελλάδα από τον δυτικό μου πολιτήρια και διπλανθουσμένεται αρκετά καθαρά τη σκέψη μου. Με όλα τα αυτά, μήνες τώρα αισθάνομαι μέσα μου και γύρω μου, όλο ένα πιο επιτακτικά, το χρέος να πω ένα λόγο για τη σημερινή κατάστασή μας. Με όλη τη δυνατή συντομία, να τι θα έλεγα. Κλείνω 2 χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλο και όλο αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στο τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής δυνάρχησης, όπου όσες πνευματικές αξίες καταδώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταδοθούν μέσα στα ρελόδι σε επόμενα νερά. Δεν θα ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες δουλειές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς, δεν πρόκειται μόνο για αυτό το κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη. Όμως η τραγωδία παραπερημένει αναπόφευκτα στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας προσανείται συνειδητά ή ασυνείδητα όπως τους παπάλους χωρούς πρεσκύλους. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανένα απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μιλώ χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον κρεμό όπου μας οδηγεί η καταπίεση του βάλει στον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ τον Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.